Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσο σημαντική είναι η πειθαρχία στη ζωή μας. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι που μας ακούνε τη λέξη πειθαρχία νομίζουν ότι είναι κάτι βίαιο και ότι πρέπει να πειθαρχήσουν και ότι έρχεται μέσα από μια εκπαίδευση που βασίζεται πάνω στη βία, στη βίαιη θα λέγαμε προσαρμογή πάνω σε ένα πράγμα. Όμως στην πραγματικότητα φίλοι μου δεν είναι έτσι. Μπορούμε να φτιάξουμε μια άλλη θα λέγαμε ερμηνεία για τη λέξη αυτή, ώστε να ξεκινήσουμε να ερχόμαστε σε μια πιο συνεργαστική κατάσταση μαζί της. Η πειθαρχία λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι από τη λέξη πειθό στην αρχή. Εδώ πέρα έβαλα πάλι στο Wikipedia και λέει πειθό στη μυθολογία. Η πειθό ήταν η θεά που προσωποποιούσε, θα λέγαμε, την πειθό, τη μεγάλη και πολύπλευρη δύναμη του ανθρώπινου λόγου. Η πειθό, ωστόσο, εμφανίζεται αρχικώς ως θεότητα όχι του λόγου αλλά της ερωτικής δράσεως, δηλαδή του έρωτα και του γάμου. Αναφέρεται ως κόρη της Αφροδίτης και του Ερμή. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό εδώ πέρα το πράγμα, φίλοι μου. Κοιτάξτε πώς είναι δυνατόν μια πειθαρχία να γίνεται από τον έρωτα και την Αφροδίτη, από τον Ερμή και την Αφροδίτη. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι ο Ερμής είναι ο αγγελιοφόρος, είναι το μήνυμα. Είναι αυτό που έρχεται από πού, από την Αφροδίτη, από την καρδιά, από το κέντρο μας δηλαδή. Τι θέλουμε να πούμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Όταν εμείς πρέπει να έχουμε πειθαρχία, είναι στην ουσία να πειθαρχούμε στην αρχή. Σε ποια αρχή? Στην αρχή που η αρχή είναι, είπαμε, ο Θεός. Η αρχή είναι ο Θεός μέσα μας. Αλλά τι είναι ο Θεός μέσα μας? Τι είναι αυτό που μιλάει? Τι είναι αυτός ο Θεός? Ο Θεός πάντοτε μέσα μας, φίλοι μου, είναι η αντιπροσωπεία του Θεού μέσα μας. Είναι αυτό που θέλουμε περισσότερο, είναι αυτό που είμαστε περισσότερο, είναι αυτό που μας ολοκληρώνει περισσότερο. Είναι αυτό που πρέπει εμείς να το αφήσουμε να μας καθοδηγεί. Άρα εμείς όταν έχουμε, λέμε, μια πειθαρχία, δεν βιάζουμε τον εαυτό μας. Γιατί η πειθαρχία πρέπει να έχει πρώτον μεράκι, έναν ενθουσιασμό για να το κάνω. Δεύτερον πρέπει να έχει μια πίστη, γιατί μέσα μου πρέπει να υπάρχει αυτή η γνώση του εγώ να πιστέψω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελός μου. Και τρίτον, φίλοι μου, πρέπει να υπάρχει η θέληση, το να θέλω να το κάνω αυτό, να μπορώ δηλαδή, να έχω την κατάλληλη ενέργεια. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν, θα λέγαμε, σε αυτό που λέμε πειθαρχία. Αυτό μας δίνει η λέξη πειθαρχία. Γι' αυτό πάντα αυτός που μαθαίνει την πειθαρχία από μικρός, είτε μέσα από τα παιχνίδια, είτε μέσα από ομάδες, είτε μέσα από την οικογένεια, είτε από ορισμένα πράγματα, μπορεί μέσα του να συντελέσει όλους αυτούς τους παράγοντες. Βέβαια οι άνθρωποι δυστυχώς την πειθαρχία την έχουν δώσει με ένα έντος εκπαίδευσης σαν κάτι βίαιο, ότι πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Όμως η πειθαρχία, φίλοι μου, έρχεται όταν εμείς έχουμε την πειθό στο κέντρο μας. Όταν εμείς λοιπόν είμαστε μαγνητισμένοι ερωτικά από τον έρωτα και το γάμο, λένε, μαγνητισμένοι ερωτικά και από το γάμο που σημαίνει ένωση και ενωτικά σε ένωση. Άρα εμείς όταν ερχόμαστε λοιπόν μαγνητισμένοι με την ένωση. Γιατί είναι αυτό που μας φέρνει η ένωση? Μας φέρνει αυτός ο ενθουσιασμός, το μεράκι. Αυτό που μας δείχνει να συνεργαζόμαστε με κάτι. Αυτό που μας φέρνει πιο κοντά σε κάτι, μα κάνει φιλικούς με κάτι. Οπότε μετά έρχεται η ένωση, έρχεται ο γάμος, δηλαδή το παίρνουμε μέσα μας, γινόμαστε αυτό. Άρα φίλοι μου, με την πειθαρχία έρχεται η ικανότητα. Σας είπα πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ικανότητα. Χωρίς πειθαρχία ξεχνάμε. Χωρίς πειθαρχία δεν έχουμε ρυθμό. Και ξέρετε ότι ο ρυθμός, η σιγοπή, είναι αυτός που κρυσταλλώνει την πραγματικότητα. Τα πάντα είναι σε ρυθμούς. Όσο πιο πολύ εμείς κάνουμε κάτι ρυθμό, τόσο πιο πολύ το βιώνουμε, τόσο πολύ είμαστε αυτό. Γι' αυτό είμαστε περισσότερο αυτό που κάνουμε περισσότερο πάντοτε. Και στις σκέψεις και στο σώμα και στα συναισθήματα και στις πράξεις. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι η λέξη πειθαρχία και πόσο απ' την άλλη αρνητικά ορισμένη. Και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει γιατί πρέπει συνεχώς αυτό που λένε αρχή να είναι έξω από τον εαυτό τους. Όταν βάλουμε όμως την αρχή μέσα στον εαυτό μας και γίνουμε εμείς ο Θεός μας, γίνουμε εμείς η αρχή μας, τότε φίλοι μου καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μας κάνει να γίνουμε συνεργαστικοί με την αρχή μέσα μας. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι ο ρυθμός, όπως έχω γράψει και εδώ πέρα, είναι αυτό το πράγμα που κρυσταλλώνεται και συνεχώς εμείς πρέπει να κάτι για να μπορέσουμε να το βιώσουμε και να γίνουμε αυτό, να το κάνουμε σε ρυθμό. Η πειθαρχία βοηθάει πάρα πολλές φορές να έρθει κάτι σε ρυθμό,
Ο ρυθμός θα φέρνει το βίωμα θα φέρνει τη μάθηση, η μάθηση θα φέρνει την ικανότητα. Και η ικανότητα, φίλοι μου, θα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο ευχάριστη. Ξέρετε πόσο σημαντική είναι η ικανότητα να μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε με έναν τρόπο πολύ πιο αποτελεσματικό. Παντού, σε όλα τα πράγματα. Άρα λοιπόν η πειθαρχία γεννάει την ικανότητα. Γι' αυτό βλέπετε σε όλες τις, θα λέγαμε, σχολές που υπήρχαν όλων των τύπων, είτε για το σώμα είτε για το πνεύμα, καταλαβαίνετε ότι η πειθαρχία έπαιζε σημαντικό ρόλο. Πρέπει λοιπόν να πειθαρχήσουμε, πρέπει να βρούμε την αρχή μέσα μας, να πιστούμε και μετά η αρχή ξέρουμε ότι είναι ο λόγος. Ο λόγος, η έκφραση του λόγου μέσα μας, σε όποιο επίπεδο και αν είμαστε. Αρκεί εμείς να έχουμε πιστέψει μια αρχή μέσα μας. Για να έχουμε μια αρχή λοιπόν, φίλοι μου, σημαίνει να έχουμε μια ιεραρχία. Να έχουμε μια ένωση με την αρχή. Και μέσα από αυτή την ιεραρχία μας να καταλάβουμε ποιος είναι ο λιγότερο σε αυτό μας, το καλύτερο για μας, το περισσότερο αντιπροσωπευτικό για μας και να πειθαρχούμε πάνω σε αυτό. Αυτά, φίλοι μου, για την πειθαρχία, ειρήνη σε όλους.